Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Τι κάνεις Πάρη. Καλά, θέλω να μου πεις αν θα προσποιηθούμε ότι λέμε καλή χρονιά ο ένας στον άλλο. Εννοείται ότι λέμε καλή χρονιά. Ένας... Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. <laughs> Πώς ήταν το ρεβεγιόν. <laughs> <laughs> Τι εννοεί ότι δεν είμαστε εδώ πέρα πρωτοχρονιά να γυρνάμε. Βεβαίω και είμαστε εδώ ανήμερα πρωτοχρονιά. Ε, μόνο μα έχουμε super position. Πώ το λέμε αυτό το κουβαντικό που βρίσκεσαι σε πολλά σημεία, oh. -ε, Κουβαντική υπέρθεση, λογικά. Τυχαίοι ορισμοί, όντω είναι αυτό, δεν έχω ιδέα. Ναι, super. Oh. Ε, εγώ το λέω υπέρθεση στα ελληνικά, φαντάζομαι αυτή είναι. Α, ah, το super position ότι μεταφράζεται σαν υπέρθεση στα ελληνικά. Φαντάζομαι. On okay. game. Μου αρέσει. Ε, ποιο είναι αυτό, είναι που βασικά έχει πιθανότητε να βρίσκεται το κάθε ναι, σωματίδιο, σωματίδιο δύο, κάπου στον χώρο. Πούμε, ναι, σε δύο σημεία. Ταυτόχρονα. Πολύ περίεργο. Βασικά δεν νομίζω ότι βρίσκεται. Βασικά δεν ξέρουμε αν βρίσκεται ή όχι. Απλά μπορώ να έχουμε πιθανότητα να το παρατηρήσουμε σε διάφορα. Okay. Ε, ε, okay. Φαντάζομαι ναι. Φαντάζομαι ναι. Πάντω, ε, ένα φίλο μα, πολύ καλό που έχει έρθει σε αυτό το podcast, μα έχει πει για κάποιε ομάδε προγραμματιστών που έχουν καταφέρει και έχουν εφεύρει την κβαντική υπέρθεση, γιατί την ίδια στιγμή μπορούν να γίνουν σε πολλού εργοδότε. Okay. Και... The... όταν. Από καμέρα, εννοείται. Και ότι όταν του ανακαλύπτει, λένε ότι δουλεύουν στον έναν, κυραξίνουν ε, στον άλλον και όταν του ανακαλύψει ο άλλο, ε, εξαφανίζονται εντελώ. Εννοεί τότε με το market. Τότε. Τώρα με το market που ήταν λίγο πιο. Α, δεν ξέρω αν ήταν τώρα αυτό, αλλά εσύ yeah. κόσμο χωρί αύριο. Ναι. Ενδιαφέρον αυτό. Ναι. Σε φάση. Ε, fake it until you make it. Ναι, ακριβώ. Yeah. Για πε, τι έχουμε. Τι έχουμε. Ε, αρχικά είχαμε φοβερό Χριστουγεννιάτικο επεισόδιο. Είχαμε εξαιρετικό Χριστουγεννιάτικο <laughs> επεισόδιο. Το, το χάρηκα πάρα πολύ όταν το γυρίζαμε. <laughs> <helps> το timeline uh, okay. <laughs> ναι. είναι. Τέτοιο. Διαστερικό. Είναι σαν ταινία του, του, του Christopher Nolan. Που είναι αυτός που έχει κάνει το Interstellar, το Inception και όλα αυτά. Που τα μπλέκει με τους χρόνους και όλα αυτά. Α, ah, ναι, είναι ταιριό. <laughs> ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ε, πάμε να. Τι θα πούμε σήμερα. <laughs> σκέφτηκα. Μια και έχουμε νέα χρονιά μπροστά μα. Να. Να δούμε λίγο πώ προγραμματίζουμε με λίγο πιο μεγάλο ορίζοντα. Τέλεια. Γιατί τα πάντα δεν είναι, ρε παιδί μου, μία εβδομάδα, μία μέρα, ένα sprint, ένα cycle. You know it. Πρέπει να δεις και πώ μπορεί να βάζει λίγο στόχου πιο μακρινού. Πώ αυτή οι στόχοι πρέπει να βάζουν και νόημα, γιατί και εγώ μπορώ να πω ότι βάζω στόχο, ρε παιδί δηλαδή μου, να γίνω αστροναύτη. Αλλά οι πιθανότητε να γίνω αστροναύτη μέσα στον επόμενο χρόνο, για παράδειγμα, είναι μάλλον μικρέ. Οκ. Okay. Μπορεί να είναι ένα στόχο ζωή, αλλά. Οκ. Okay. Ε, αυτό είναι κάτι άλλο. Άρα λοιπόν, πώ μπορεί να διαχειριστεί λίγο πιο μεγάλη στοχοθεσία, λίγο πιο μακρινή, πιο μεγάλα projects κλπ. Προφανώ η, αβεβαιότητα αυξάνεται όσο προχωρά στο, στο, φάσμα του χρόνου, αλλά εγώ να συζητήσουμε αυτό λιγάκι. Τέλειο, εξαιρετικό θέμα. Με απασχολεί κιόλα. Καταρχά, νομίζω ότι όλα ξεκινάνε από την αποδοχή. Δηλαδή. Πρέπει το, να... αγκάλιασμα, πω ναι, πω. το αγκάλιασμα. Ναι, το αγκάλιασμα. Αυ... Ακριβώ αυτό το οποίο είπε πριν από λίγο. Το ότι όσο περνάει ο καιρό. Όσο... Βασικά, όχι όσο περνάει ο καιρό. Όσο πιο μακριά προσπαθεί mm -hmm. να κάνει πλάν κάποια πράγματα. Τόσο περισσότερο αυξάνεται η αβεβαιότητα. Και αυτό ξέρεις, το βλέπει και από την καθημερινή ζωή. Δηλαδή ότι μπορεί να σκεφτεί και αν προγραμματίσει τι θα φά το βράδυ. Παίζεται. Παίζεται λιγότερο αύριο το βράδυ. Ναι. Ακόμα λιγότερο, ξέρεις, και, και, όσο πηγαίνει, και ακόμα και σε λίγο πιο μακροσκοπικό. Δηλαδή, μπορεί να φανταστεί χοντρικά πού θα βρίσκεις του χρόνου στο άτομο, επαγγελματικά, προσωπικά, όλα αυτά. Σε 10 χρόνια, ξέρει, είναι παραπάνω τα ερωτήματα και όλα αυτά. Ε, οπότε, νομίζω το βασικό είναι να. κόσμο να σταματήσει να ε, ξέρω ότι είναι ένα feel good συνέστημα ότι α, τα έχω όλα στον έλεγχό μου και θα πλανάρω για τον επόμενο χρόνο και και και. Αλλά δεν... Αυτό δεν πρέπει να καταλάβει ότι δεν παίζει. Οπότε αυτό βοηθάει να καταλάβει σε τι επίπεδο μπορεί να πλανάρει, κάτι γνώμη μου. Και αυτό νομίζω επειδή είναι κάτι που κάνανε στο, στις Enterprise μεγάλε εταιρείε, νομίζω αυτό είναι που ήρθε και το Agile να, να καταπολεμήσει σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν εγώ πω ότι θέλω να βγάλω 10 πολύ συγκεκριμένα πράγματα, οι πιθανότητε να συμβεί αυτό είναι πολύ μικρέ. Γιατί επειδή μιλάω για ένα χρόνο μπροστά, υπάρχουν πάρα πολλά απρόπτα. Άρα λοιπόν, μάλλον δεν θα πετύχω το στόχο μου. Από την άλλη, άμα βάλω έναν στόχο ο οποίο είναι τόσο γενικό, ο οποίο είναι θα ήθελα ο κόσμο να γίνει λίγο καλύτερο, ή αν πω ότι δεν πειράζει να με βγάλω και κανένα από αυτά τα 10, τι νόημα έχει που έβαλε ένα στόχο. Άρα λοιπόν, κάπω εγώ πρέπει να ισορροπήσω και να περιγράψω κάπως το στόχο, ο οποίο να είναι και επιτεύξιμο και συγκεκριμένο, αλλά και να μου δίνει και το περιθώριο αυτό τη αβεβαιότητα. Άρα λοιπόν, κάπω πρέπει να συνδυάσω όλα αυτά τα πράγματα, αισθάνομαι. Δεν ξέρω. Εσύ πώ το. Όχι, δεν ξέρω. Έχω στο μυαλό μου κάποια πράγματα, αλλά θέλω Να τα, να τα συμμαζέψω και θέλω να ακούσω τη δική σου έτσι, η οπτική. Ειδική, αυτό που προσπαθώ εγώ τουλάχιστον να κάνω σαν Αντώνης είναι ότι όταν βγάζω μια στοχοθεσία προσπαθώ να βάζω milestones τα οποία όσο πιο μακριά φεύγουν τόσο πιο υψηλό επίπεδο γίνεται ο στόχος. Άρα ξεκινάω από κάποιο στόχο ο οποίος λέγεται θέλω Συγγνώμη, υψηλό επίπεδο εννοεί με λιγότερε λεπτομέρειε. στην ουσία θα... λέει ότι είμαι ο, 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 πιο ψηλά, οπότε έχω πάω πιο κοντά στο best Eye View που λένε. Ακριβώ, ναι. Δηλαδή, ξεκινάω και λέω: Πρώτα θέλω να έχω έναν στόχο που μου δείχνει μια γενικότερη κατεύθυνση και προσπαθώ να τον συγκεκριμενοποιήσω όχι στη λήξη του απαραίτητα, αλλά στα βήματα τα οποία θα με πάνε προ τα εκεί. Άρα, αν υποθέσουμε ότι ο στόχο είναι ότι θα θέλαμε σε ένα χρόνο το Volt να έχει ένα revenue το οποίο Μα ικανοποιεί. Το νούμερο αυτό δεν έχει σημασία, οπότε γι' αυτό το δοφείλω τελείω απ' έξω. Άρα λοιπόν, βάζουμε ένα νούμερο ή μια τάξη μεγέθου σε ένα νούμερο. Αυτό λοιπόν είναι ένα. Ας... Θέλω να δω εγώ πώ μπορώ να φτάσω προ τα εκεί. Άρα λοιπόν, ο ετήσιο στόχο θα ήταν κάτι αρκετά γενικό. Θα είχα βάλει και ένα νούμερο εκεί πέρα σε τάξη μεγέθου, γιατί προφανώ δεν με νοιάζει αν θα είναι 500 πάνω ή 500 κάτω οι, οι, οι πελάτε. Αλλά θα ήθελα να ξέρω μια τάξη μεγέθου που θέλω να φτάσω. Το αν θα φτάσω, για παράδειγμα, αν υποθέσουμε το νούμερο είναι θέλω 1000 πελάτε. Το αν θα έχω 800 ή αν θα έχω 1300 δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αν όμω έχω 50, έχει μια σημασία. Άρα λοιπόν η τάξη μετράει εκεί πέρα. Οπότε λοιπόν το, το, πρώτο κομμάτι είναι αυτό. Άρα λοιπόν είναι αυτό. Μετά πώ μπορώ εγώ να φτάσω εκεί. Θα ήθελα στου 6 μήνε για παράδειγμα να πάω και να πω ότι εκεί θα ήθελα να έχω βγάλει λοιπόν για το πρώτο εξάμεινο μια λειτουργικότητα που να καλύπτει κάποια συγκεκριμένα use case. Άρα εκεί πέρα δεν θα πήγαινα να πάω συγκεκριμένα features, γιατί μπορεί στην πορεία αυτή να αλλάξω γνώμη στο τι θα έκανα. Αλλά θα έλεγα ότι στου 6 μήνε που είναι το μισό, το μισό διάστημα από αυτό το οποίο εξετάζω τώρα, θα πω και θα πω ότι, ωραία, σε αυτού του 6 μήνε θα ήθελα να μπορεί να ικανοποιηθεί ένα πελάτη, ο οποίο είναι αυτόνομο και ο οποίο έχει 10 χαρακτηριστικά. Και άρα λοιπόν θα να κάνει αυτά τα 10 πράγματα περίπου. Και μετά μπορεί να πήγαινα ένα τρίμηνο, σε ένα μήνα, και αυτό να το έσπαγα σε πιο συγκεκριμένα features τα οποία θέλουν να βγουν. Μετά από τρει μήνε, θα πρέπει να βγάλει τον επόμενο γύρο. Και άρα το, το πλάνο του χρόνου θα μπορεί να γίνει λίγο πιο συγκεκριμένο. Ότι, α, μάλλον πρέπει να ρίξω τις, τα expectations ή να τα ανεβάσω. Καθώ πάει, ώστε όσο φτάνω στο τέλο του χρόνου αυτού, δηλαδή του χρόνου τον Οκτώβριο, για παράδειγμα, να έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Αν πα και, και δει το τι, τι ήθελε στην αρχή, αλλά συνεχώ. Σε κάθε χρονική στιγμή, αυτό που έχει στο μυαλό σου ότι θέλει να φτάσει και αυτό που φαίνεται ότι μάλλον θα φτάσει, να είναι λίγο, να υπάρχει μια σύνδεση. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα το έκανα σε κύκλου, κάπω. Ε, ωραία. Τέλεια. Ε, με βοηθάει και εμένα να βάλω τη σκέψη μου λίγο στη τάξη αυτό. Αυτό ήταν ο σκοπό. Ακριβώ. Και μου θυμίζει πολλά πράγματα. Το πρώτο το οποίο εγώ θα έλεγα και καταλαβαίνω από αυτά τα οποία λε, είναι το ότι μου ακούγεται και η βασικά τουλάχιστον εγώ αυτό βλέπω μέσα από αυτά τα οποία λε, το ότι όσο πιο μακριά πα, mm -hmm. αυτό το οποίο στοχεύει πρέπει να έχει μια πιο καθολική και ας πούμε διαχρονική αξία. Δηλαδή, το να πει. πρέπει να είναι κάτι το οποίο δεν θα το διαπραγματευτεί όλο αυτό mm -hmm. το διάστημα. Δηλαδή, πρέπει να. αυτό το οποίο πλανάρει πρέπει να είναι το αδιαπραγμάτευτο. Οπότε όσο πιο μακριά πας, πρέπει να είναι όλο και λιγότερο ορισμένο. Ας το πούμε. Δηλαδή τι θέλω να πω. Αδιαπραγμάτευτο, εντάξει, χοντρή λέξη, αλλά anyway. Για παράδειγμα, θα θέλαμε τον επόμενο χρόνο στο βόλτι Volti... να έχουμε χίλιους πελάτες. Mm -hmm. Για παράδειγμα, αυτό έχει... Έχει, πάρα πολύ... έχει ένα συγκεκριμένο στόχο, το οποίο γιατί λες θέλω χίλιους πελάτες, γιατί αυτό κρίνω εγώ ότι θα μου δώσει μια κρίσιμη μάζα για να πάει μπροστά, mm. σαν software as a service. Και μετά, γύρω από αυτό, με το ότι θέλω να έχω χίλιου πελάτε, μπορεί να θέσει πάρα πολλά ερωτήματα. Τι σημαίνουν χίλιοι πελάτε, Είναι χίλιοι, πε, χίλιοι πελάτε με κουπόνι ή χωρί κουπόνι, δηλαδή με εκδοτική τιμή ή με κανονική τιμή. Είναι χίλιοι πελάτε με το τωρινό πλάνο ή με κάποιο άλλο πλάνο. Mm -hmm. Είναι χίλιοι πελάτε οι οποίοι έρχονται organically ή κάνουμε κάποια καμπάνια για να του φέρουμε και επενδύουμε. Οπότε στην ουσία, αυτό γύρει άλλα ερωτήματα, τα οποία σε βοηθάνε να κάνει το πιο βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο planning σου. Αλλά, μάλλον όπω το νιώθω, είναι ότι όσο πιο μακριά πλανάρει, τόσο πιο καθολική αλήθεια πρέπει να είναι αυτό το οποίο πιο, το στοχεύει. Mm -hmm. Έτσι το νιώθω, εγώ προσωπικά. Ε, Προφανώ τίποτα δεν είναι αδιαπραγμάτευτο, και αυτό με φέρνει στο δεύτερο κομμάτι που ε, αξίζει, θεωρώ, να σχολιάσουμε με το planning. Και είναι το. Ωραία. Πλανάρουμε κάτι. Ναι. Έχουμε. Αυτό είναι, είναι στην ουσία μια εξίσωση, μια συνάρτηση. που να το πω, εδώ, που έχει τρία inputs μέσα. Το input είναι ο χρόνο τον οποίο θα παραδώσουμε, το τι θα παραδώσουμε και τι κόπο θα βάλουμε. Mm -hmm. Είναι. Όσο πιο μεγάλο είναι ο χρόνο τον οποίο θα παραδώσουμε, όσο πιο μακριά, τόσο λιγότερο, όπω είπαμε, μπορούμε να ελέγξουμε το. Το output με βάση αυτά τα input στα οποία δίνουμε, τόσο πιο δύσκολο είναι να προβλέψουμε ότι το output θα είναι αυτό το οποίο περιμένουμε. Και mm. εκείνο που αρχίζουμε και κάνουμε compromises, κάνουμε συμβιβασμού. Στο gaming industry, για παράδειγμα, έχουν το λεγόμενο crunch time. Οπό... Γιατί γιατί αυτοί έχουν περιγράψει πώ είναι ένα παιχνίδι έχουν πει ότι θα βγει σε 1,5 χρόνο. Οκ. Mm -hmm. okay. Είναι σχετικά αδιαπραγμάτευτο το παιχνίδι. Βασικά, είναι αδιαπραγμάτευτο μάλλον το παιχνίδι να κάνει αυτό το οποίο λέει ότι θα κάνει. Δηλαδή, υπόσχεται ότι είναι ένα παιχνίδι, δεν ξέρω. Φαντάζομαι μπορεί να κόψει καμιά πίστα ή κάτι, αλλά δύσκολο γενικά. Οπότε, έχει το scope, το οποίο είναι το πιο αδιαπραγμάτευτο. Mm -hmm. Έχει το release date, το οποίο είναι πιο διαπραγματεύσιμο, αλλά επίση είναι σχετικά αδιαπραγμάτευτο. Αλλά σε σπάνιε περιπτώσει θα δει να γίνεται, ξέρεις, να το πηγαίνω πιο μετά. Και και το υπερδιαπραγματεύσιμο στο λεγόμενο crunch time, στο game development, που είναι ο κόπο. Που ξαφνικά ξέρει, οι developers τον τελευταίο καιρό δουλεύουν. Κάπου είχα ακούσει, νομίζω ότι δουλεύανε και 100 ώρε την εβδομάδα. Κάτι τρελά νούμερα. Okay. Γιατί σου λέει, κοίταξε, το παιχνίδι πρέπει να βγει. Αυτό είναι το release date. Μέχρι πριν τρει μήνε δεν το έχουμε αλλάξει. Τελείωσε. Οκ. Okay. Λοιπόν, κάποιε άλλε εταιρείε, βλέπε, νομίζω βασικά αυτό το κάνουμε κι εμεί. Το κάνει και η 37 Signals, το κάνουν και άλλοι διαπραγματεύονται το scope. Δηλαδή, έρχεται η ώρα να κάνει deliver και βλέπεις ότι δεν μπορεί να κάνει deliver αυτό το οποίο είχε σκεφτεί πριν ένα μήνα. Οπότε παίρνει τη μασέτα και κόβει. Γι' αυτό εμεί λέμε, ρε παιδί μου, ωραία. Πότε σταματάμε να έχουμε το hot dog, δηλαδή βγάζουμε πράγματα τα οποία, για παράδειγμα, στο Volti, μια ιδέα η οποία είχαμε για το πρώτο release ήταν να μπορεί να προσκαλέσει άλλα άτομα στο βόλτι ή να στείλει αυτοβούλιο σε κάποιον άλλο χρήστη του βόλτι ή να λάβει εσύ να έχει κάτι ανοιχτό. Πο πολλέ ιδέε. Μην τι λέω και μα κλέψουν. Πλάκαν. Αλλά είχα να πει πολλέ ιδέε. Κάποιε μείναν στο φλού. Τι συζητήθηκαν στην αρχή και λέμε Α να δούμε. Κάποιε άλλε είχαν μπει GitHub issues και τα βγάλαμε. Βγήκαν ναι, από το Γήκαν. cycle. Γιατί είδαμε ότι αυτό το πράγμα δεν βγαίνει, οπότε διαπραγματευτήκαμε το scope. Και σε ένα βαθμό και διαπραγματευτήκαμε και το delivery. Στην αρχή είχαμε πει ότι θα έβγαινε σε ένα μήνα, είδαμε ότι δεν βγαίνει και λέμε, ωραία, πάμε open conf. Να το βγάλουμε πριν το open conf. Mm -hmm. Και that's it, όμω. Και πρέπει να mm -hmm. το πρώτο ήταν λίγο πιο πολύ μια ελαφριά δέσμευση, θα έλεγα. Mm -hmm. Αλλά ναι, ναι όχι, ξέρω, αυτό ακριβώ. Ήταν μια ελαφριά δέσμευση. Το δεύτερο ήταν μια... ένα hard deadline. Δεν... Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ δύσκολο για να πούμε, παιδιά δουλεύουμε παραπάνω όλοι, δεν το έχουμε κάνει ποτέ μέχρι στιγμή, δεν έχει χρειαστεί. Οπότε δεν πραγματευτήκαμε το scope τη δεύτερη φορά. Αυτό. Οπότε θεωρώ πω είναι σημαντικό να ξέρει και τι είναι αυτό το οποίο διαπραγματεύεσαι και, να καταλάβει ότι όσο πιο μακριά πα, είναι όλο και περισσότερο αυτό το οποίο διαπραγματεύεσαι. Στο, στο, προηγούμενο παράδειγμα έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί είναι το. Ένα τριγωνάκι το οποίο συζητιέται αρκετά συχνά και είναι έχει χρόνο, λεφτά, ποιότητα. Ό,τι όταν μπορεί να βάλει στο σκοπ, εντάξει, εντάξει, Αυτό είναι εγώ. Ναι. Λίγο... λίγο μαζί. Άρα δεν μπορεί να, να τα κάνει όλα ταυτόχρονα. Και πρέπει να, να έχει αποδεχθεί ότι κάτι από αυτά δεν θα γίνει. Άρα, για παράδειγμα, το ότι θέλουμε να βγάλουμε το πλήρε σκοπ μπορεί να σημαίνει ότι θα πάει πιο πίσω και άρα θα κοστίσει και πιο πολύ κάτι. Γιατί σωστά. Ο χρόνο είναι χρήμα. Ενώ. Σωστά. Το να. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο να. Να βγει ένα μήνα πιο μετά είναι και θα δουλέψει και ο κόσμο ένα μήνα παραπάνω. Άρα λοιπόν θα πληρώσει ένα μήνα παραπάνω μισθού, μια εξωτερική εταιρεία, οτιδήποτε άλλο για να βγει αυτό. Δεν, ε... Ακόμα τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποιο εύκολο τρόπο να παράξει χρόνο χωρί ε... να χαλάσει χρήμα. Άρα λοιπόν αυτό αυτόν τον τρόπο ε... πρέπει να το δει αυτό. Και, το... και ο τρόπος να... να μπορέσει να μειώσει το ρίσκο είναι να, να αυξήσει τα ενδιάμεσα στην στα οποία λαμβάνεις αποφάσεις και στα οποία βλέπεις πώς θα προχωρήσεις από το ένα στο επόμενο. Αν δηλαδή εγώ ξεκινήσω από εδώ πέρα και πω θέλω να πάω ε, περπατώντας και όλας στο, ξέρω εγώ, στην Γερμανία, αν ξεκινήσω και περπατάω, οι <laughs> πιθανότητε είναι ότι κάτι δεν θα πάει καθόλου καλά. Αν όμως πάω, πάω και βγάλω ένα, έναν χάρτη όπου κάθε φορά θα ξέρω που θα κάνω μια στάση για μια εβδομάδα, για παράδειγμα, για να, ή μερικέ μέρε για να ερεμήσω, μπορεί να μου πάρει αυτό λίγο παραπάνω, αλλά ξέρω ότι θα έχω πρόοδο και ποτέ δεν θα φτάσω στη μέση πουθενά και δεν ξέρω που είμαι και δεν ξέρω τι κάνω. Άρα πάντα θα έχω ένα επόμενο milestone που θα λέω: OK, τώρα έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Checkpoint. Από εδώ πέρα έχω το checkpoint αυτό και λέω. Ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο από εδώ που είμαι και με βάση τη γνώση που έχω αποκτήσει μέχρι τώρα να πάω στο επόμενο. Και ποιο θα είναι το επόμενο αυτό το, το checkpoint. Άρα λοιπόν, ναι, εγώ έχω ένα, έχω, ένα στόχο. Για παράδειγμα, ξεκινάω εγώ από εδώ πέρα να πάω από Αθήνα Θεσσαλονίκη. Το ότι πρέπει να πάω βόρεια είναι διαπραγμάτευτο. Ξέρω ότι πρέπει να ξεκινήσω από εδώ πέρα και κάπω πρέπει να πάω προ τα βόρεια. Το ότι μάλλον κάπου στη μέση θα πάρω την εθνική οδό. Και αυτό φαίνεται μια πολύ καλή επιλογή αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που έχω σήμερα. Το ποιον δρόμο θα πάρω στα στενά Θεσσαλονίκη όμω για να καταλήξω στο, στον, προ, στον τελικό προορισμό, αυτή τη στιγμή είναι τόσο μακρινό που δεν έχει νόημα να, το, να ασχοληθώ και να το αποφασίσω. Μπορεί να έχει κίνηση και να μου βγάλει delay αυτό το πράγμα, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακρινό και δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Γιατί μπορεί η κίνηση να αλλάξει, μπορεί ένα δρόμο να κλείσει, να δο... είναι χίλια δύο δεδομένα τα οποία μπορεί να αλλάξουν στο εκεί. Το ποιον δρόμο θα πάρω όμω από εδώ πέρα να φύγω από το κέντρο για να καταφέρω να, εγώ γρήγορα στα εθνική έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία Λοιπόν, είπε κάτι το οποίο το περιέγραψες κάτι στην ουσία το οποίο το σκεφτόμουν τόση ώρα και λέω θα το πω μετά και είναι το ότι πρέπει να ξέρεις γιατί θέλεις να πλανάρει κάτι mm -hmm. δηλαδή ωραία, θέλεις να πλανάρει ποιο είναι ο δρόμος που θα πάρεις όταν βγει στη Θεσσαλονίκη από τα στενά για να πα στο ξενοδοχείο. Γιατί θε να το ξέρει αυτό τώρα, Αυτό πρέπει να έχει μια απάντηση. Ναι. Και άμα δεν έχει μια εύκολη απάντηση, η απάντηση δεν είναι ξεκάθαρη. Γιατί θέλει να νιώθει καλά, επειδή οι άνθρωποι νιώθουμε καλά όταν πιστεύουμε ότι έχουμε τα πράγματα στο έλεγχό μα. Όμω δεν το έχει, οπότε το και πάμε παρακάτω. Αγκάλιασέ το. Ναι, αγκάλιασέ το. Ε, έχει πάρα πολύ σημασία αυτό. Γιατί θες να πλανάρει από ποιο δρόμο θα φύγει από το κέντρο, για, Γιατί είναι κάτι το οποίο έχει σημαντικό βαθμό στον έλεγχο σου τώρα, είναι πολύ κοντινό και σε σημαντικό βαθμό θα καθορίσει την υπόλοιπη διαδρομή. Γιατί είναι στην αρχή. Αυτό πράγμα. Γιατί είμαι εδώ. Όταν, όταν βγω από το κέντρο, θα με ενδιαφέρει να βρω τον καλύτερο δρόμο για να φτάσω στην εθνική. Όταν βγω και φτάσω στην εθνική, θα με ενδιαφέρει να δω πού θα κάνω στάσει. Γιατί θα πρέπει να όταν κάνω την τελευταία στάση, θα, θα δω πώ θα μπω μέσα στη Θεσσαλονίκη. Γιατί έχω φτάσει πάρα πολύ κοντά πλέον εκεί. Mm. Και πλέον έχω μια πολύ καλή οπτική τη κατάσταση οποία, στην οποία βρίσκομαι. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι κάτι που οποίο κάθε μέρα. Άρα έχω μια βεβαιότητα εκεί. Να. Και αυτό με βοηθάει να τη λύσω την, αβεβαι την αβεβαιότητα αυτή. Okay. Οκ. Σκέφτομαι, σκέφτομαι πολλά πράγματα. Ε... Αυτή τη στιγμή, κάτι άλλο το οποίο περνάει το μυαλό μου είναι και το ότι πρέπει όσο πιο μακριά πλανάρεις μια και πριν εγώ μιλούσα για πιο καθολικά έτσι πράγματα, ίσως πρέπει να είναι και πιο conceptual mm -hmm. αυτά, αυτά με τα οποία ασχολείσαι. Δηλαδή, δεν μπορεί να πλανάρει για το αν σε ένα χρόνο από τώρα θα βάλει ένα feature στην εφαρμογή σου. Δεν έχει. Δεν υπάρχει σενάριο που αυτό βγάζει νόημα, εκτό και αν είσαι σε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο market που. Ε, για παράδειγμα. Κάποια στιγμή ξέραμε ότι είχαμε ένα deadline για να βάλουμε 3DS. Ναι. Okay. Οκ. Υπάρχουν, υπάρχουν, τέτοια πράγματα, οπότε κάπω πρέπει να το πλανάρει, αν και εκεί. Αν και εκεί είναι λίγο διαφορετικό. Εκεί ξέρει ότι τότε θα έχει ένα deadline, οπότε πρέπει να, φρο... να πλανάρει για να μπορεί να πλανάρει την ώρα του αυτό το οποίο θα κάνει. Δεν είναι ότι χρειάζεται από τώρα να πλανάρει το implementation, αλλά ξέρει ότι μέχρι τότε πρέπει να έχει βγει, Οπότε ξέρει πότε πρέπει να το έχει πλανάρει. Είναι και αυτό ένα πράγμα. Εντάξει, <Δεξε> έχει να κάνει και με το σε ποιο στάδιο βρίσκεσαι. Γιατί άλλο μια εταιρεία η οποία δεν ξέρει αν θα χρειάζεται να χρεώνει ένα χρόνο γιατί μπορεί να έχει κλείσει. Που είναι μια, ένα startup, α πούμε, μια εταιρεία η οποία δεν έχει βρει ακόμα, δεν έχει πελάτε, έχει πολύ λίγου και έχει ένα συγκεκριμένο runway. Έχω runway τρει μήνε, έξι μήνε, ένα χρόνο. Τώρα, αν σε ένα χρόνο <laughs> έχει βγει το 3DS ή όχι, αν εγώ δεν έχω καταφέρει να έχω πελάτη μέχρι τότε. Όχι, δηλαδή, δεν είναι irrelevant. Δεν έχει δηλαδή, νόημα. Δηλαδή, ακόμα και τότε, κατάλαβε ότι ακόμα και αν υπάρχει αυτό το deadline, μπορεί εγώ να μην χρειάζεται να το πλανάρω. Δεν έχει νόημα γιατί, άμα είσαι startup, το planning δεν έχει νόημα. Από την άλλη, μπορεί να είμαι ένα πολύ μεγάλο οργανισμό και να έχω αυτή τη στιγμή 30 πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε με βάση του σημερινού πελάτε και τα σημερινά δεδομένα. Μπορεί. Το, το κατάλαβε το βλέμμα μου γι' αυτό. Το, που λέσαι. το ένιωσα, το ένιωσα. Με διαπέρασε λίγο. Αλλά θα μπορούσε να υπάρχει αυτό. Θα μπορούσε να φτάσω εγώ σε ένα σημείο που να πω ότι ξέρω πολύ καλά για 30 πελάτε τι χρειάζονται. Πρέπει να τα βάλω αυτά σε μια σειρά. Και αυτό που θα μπορούσα να κάνω εκεί πέρα είναι όχι να πλανάρω πράγματα για ένα χρόνο. Να πλανάρω πράγματα με ποια σειρά θα γίνουν και να προσπαθήσω να υπολογίσω περίπου κάθε μπάτς πραγμάτων πότε θα βγαίνει. Εγώ διαφωνώ. Και α πω το εξή. Μου αρέσει. Γι' αυτό το είπα. Γιατί άμα έχει 30 πελάτε και πρέπει να βγάλει πράγματα και πρέπει να βρει με ποια σειρά θα κάνει ένα χρόνο. Αν κάποιο πελάτη μπορεί να περιμένει ένα χρόνο να ελοποιήσει κάτι, δεν έχει νόημα να το πλανάρει. Γιατί στο ενδιάμεσο μπορεί να του προκύψει κάτι πιο σημαντικό. Δεν έχει νόημα. Αν δηλαδή μπορεί να έχει πάρα πολλά πράγματα, το νόημα για μένα είναι, ωραία, τι έχει σημασία να πλανάρω για, το, για τον επόμενο κύκλο, έτσι, release που θα κάνω. Ωραία. Μπορώ να σου πω στο δικό μου μυαλό πώ θα πώς πλανάρω τα πράγματα εσωτερικά και μετά μπορούμε να πούμε και πώ το βλέπουμε και εταιρικά και νομίζω ότι είναι αρκετά συντονισμένο το μυαλό μου με. Πώ μιλάνε εσωτερικά, εταιρικά πράγματα. Εσωτερικά, εγώ ο ίδιο, μέσα για, στον εαυτό μου. Για την εταιρεία. Γιατί για το ατομικό επίπεδο θα ήθελα να πάμε μετά. Ωραία, τα πάμε για σπρώξη. Προ... Ωραία, τέλεια. Λέω. Όχι. But... Πες με εσύ πώ σκέφτεσαι για την εταιρεία. Δεν πειράζει αυτό. Απλά το εσύ για τον εαυτό σου τη στόχου βάζει επί το έτου ή κάτι άλλο. Να. Ωραία. Το έχω για μετά. Τέλεια. Για μετά, για άλλο επεισόδιο ή για αυτό το επεισόδιο. Για αυτό το επεισόδιο. μου ah, α, α. New Year, New Meek. Ναι, new ναι, new yeah, year, ναι. Τώρα πρέπει να κάνουμε και λίγο να μιλήσουμε για resolutions. Απλά είπα να τα κλείσουμε αυτόν τον κύκλο για να. Ωραία, όχι, θα, θα πω. Θα σου πω και για, και για στόχους που έχω συγκεκριμένου προσωπικού οι οποίοι ξεφεύγουν και από το επαγγελματικό. Μου αρέσει αυτό. Λοιπόν, θα ήθελα να ψηλώσω. Τέλει, <laughs> ναι, θα ήθελα να ψηλώσω, να μην είμαι πλέον ο κοντοπίθαρος της εταιρείας. <laughs> δεν είσαι... Όχι, δεν είμαι κοντοπίθαρος. Γενικά δεν είσαι κοντοπίθαρος, νομίζω. Όχι, αλλά θα σου πω, τώρα αυτό, λετζίτι είμαι κοντοπόδαρος, δηλαδή τα πόδια μου είναι κοντά. Ναι. Το όχι δηλαδή αυτό το νομίζω και το σώμα τη μάνα μου το όχι. Τα πόδια σου είναι κοντά, πατέρα είναι μου. Σύντα. Το σώμα σου είναι μακρύ. Τα πόδια μου είναι κοντά, φίλε. <laughs> ναι. <laughs> ε, και αυτό με κάνει και δείχνει και πιο κοντό ότι είμαι. Νομίζω είμαι είμαι με αναστήματο. Θα σου πω, ναι. το διαβατήριο λέει 1,76. Θεωρώ πω είναι λίγο ευγενική μαζί. Εγώ δεν είμαι 1,75 πάντα. Θεωρώ ότι είναι ευγενική. Όχι, είσαι 100%. Θα σου πω, βέβαια, έχω παρατηρήσει ότι από τότε που ξεκίνησα να κάνω. Θα πάμε πίσω στο θέμα. <laughs> από τότε που ξεκίνησα να, να κάνω αϊκίντο τακτικά, μάλλον είμαι λίγο πιο ευθύτενη και ίσω είναι. Δεν είναι ότι έχω τσιμπήσει λίγο, αλλά μάλλον έχανα κιόλα πριν επειδή χρόνια να πα. Ευθύτενη. Ναι. Τις, πριν, δηλαδή, <notion> είχα κάποια στιγμή Πέτυχε το μάτι πέτυχε... μου ένα βίντεο από ένα Docker Meetup στο Cube από τα πρώτα. Κοιτάζω και βλέπω μαλακά, είχα μια καμπούρα και λέω: Τι, τι είναι αυτό, ρε φίλε τώρα. Δεν συζητάμε. Την δόβα να, να κορδωθώ. Μπράβο, έτσι λοιπόν. Εντελώ φυσικά τώρα. Λοιπόν, για Όπω κάτι, Όπω ένα γνωστό μα κάποτε. Ναι, ναι. Ο οποίο όταν στεκόταν ήταν σχεδόν σε γάμα. Όταν καθόταν ήταν σχεδόν ένα τηλιάρι μέσα και κλακ όταν είχα τα η μπαστούνι, αλλά μόνο όταν. Όχι, το μπαστούνι, ρε παιδί μου. Όταν ήταν όρθιο, μπορεί να επιπλέει. Οπότε έκανε καμπορίτσα βάλει. Αλλά μόλι κάθε το μπαστούνι έρχονταν, ξέρω εγώ και κλακ. Κάθε όταν ήσχε. Ωραία, οπότε πίσω στο. Ξέχασα να πω. Ξεκινήσαμε εργάματα. Αν είναι μπράβο, το πώ κάνω όταν να πει στο εσωτερικό. το κομμάτι το εταιρικό. Ωραία. Ναι, βασικά θα σου πω πώ οργανώνω εσωτερικά πρώτα στο μυαλό μου τα εταιρικά θέματα. Και μετά συζητάμε, και το επόμενο επίπεδο είναι που το συζητάμε οι δυο μα και μετά με την εταιρεία, και μπορούμε να το πούμε και αυτό πριν πάμε στα πιο προσωπικά. Οπότε, εγώ προσωπικά που είμαι πολύ κοντά στο πώ τα οργανώνω εγώ ίδιος με την εταιρεία είναι το εξή. Έχω στο μυαλό μου αυτά τα οποία θέλω να κάνω αύριο συνήθω. Mm -hmm. Εντάξει, αυτά τα έχω και, και χτίζονται. Είναι κάτι πολύ σημαντικό το γράφ αυτό το είχα αφήσει λίγο το τελευταίο καιρό γιατί είμαι λίγο έτσι αλλά γενικά αυτό κάνω και από του χρόνου σίγουρα θα κάνω αυτό από φέτος δηλαδή λοιπόν οπότε είναι το επίπεδο της ημέρας όπου αυτό κάθε μέρα είναι τάμπουλα ράζα για μένα Okay. Δηλαδή, ό,τι. Τι θα πει τάμπουλα ράζα. Τάμπουλα ράζα, σημαίνει ότι είναι κενό. Ξεκινάω κενό. Δηλαδή, ό,τι δεν έκανα την προηγούμενη μέρα δεν πηγαίνει στην επόμενη. Αυτό θα το κρίνω τη στιγμή που θα κάνω το planning τη ημέρα. Μπορεί κάτι να πάει προφανώ, γιατί Κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν μέσα στο επόμενο καιρό. Αλλά δεν, το ότι κάτι δεν το έκανα μπορεί τελικά να μην χρειαζόταν να γίνει επίση. Σωστά. Ή μπορεί να έχουν αλλάξει οι προτεραιότητε. Ναι. Ακόμα και σε επίπεδο ημέρα. Οτιδήποτε. Οπότε. Ωραία. Αυτό, αυτό, το κρατάω σε ένα χαρτί. Εγώ συνήθω. Γιατί το χαρτί είναι ήσυχο. Δεν, αν δεν μου εμφανίζουν notifications, μαλακίε τέτοια. Και να μου, να μου, χαλάει την ημέρα. Ναι, και μετά μου με παίρνει τηλέφωνο και μου λε: Αντώνη, ακριβώ στο Ο... γραφείο μου και κάνουμε ένα. Σκάνδρα. Έχει πάει, πάει καιρό που, που το έχω κάνει αυτό, αλλά έχει γίνει. Όμω έχει γίνει. έχει γίνει. Όμως. Ωραία. Αυτό είναι ένα πράγμα. Το δεύτερο είναι το ότι προσπαθώ να σκεφτώ κάθε φορά τι πρέπει να τι θα ήθελα να βγει αυτή την εβδομάδα. Το οποίο κάποια okay. πράγματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Πιο πολύ είναι αυτά των πελατών. Αδιαπραγμάτευτα. Και τα διαπραγματεύσιμα είναι τα, είναι, είναι τα δικά μας Δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει με το Vault, με open source που κάνουμε. Ή συζητήσει, οποίε κάνουμε εμεί, ή κάποια προσφορά που έχουμε να στείλουμε σε κάποιο πελάτη, γιατί όλα αυτά είναι, είναι χρόνο, τελικά πάρα πολύ. Και από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο με απασχολεί, αλλά ακόμα δεν το έχω καταφέρει, είναι πάω μετά σε επίπεδο τριβδόμαδο που είναι τα cycles τα οποία κάνουμε. Mm -hmm. Αυτό με απασχολεί λιγότερο όμω στο μυαλό μου. Και παραδόξω, αυτά τα οποία με απασχολούν περισσότερο μετά είναι το επίπεδο του τριμήνου, που συνήθω το τρίμηνο σκέφτομαι conceptual πράγματα, δηλαδή ότι θα ήθελα να έχουμε πετύχει αυτό, το άλλο, το παράλληλο και μετά πάμε στο επίπεδο του χρόνου που σκέφτομαι σχεδόν αποκλειστικά οικονομικά. Εγώ, mm -hmm. δηλαδή για κάποιο λόγο στο επίπεδο του χρόνου δεν σκέφτομαι, δηλαδή, οι conceptual σκέψη που κάνω για δηλαδή, το θέλω να είναι εταιρεία προσωπικά είναι πολύ high level. Δηλαδή κάποια στιγμή είχαμε πει, το οποίο το πετύχαμε, κάναμε ένα μπροφίστ, <laughs> ότι μέσα στο, <laughs> μέσα, μέσα στο 22 θα έχουμε τον πρώτο SaaS customer. Mm -hmm. Το πετύχαμε, έκλεισε με πετυχία το, <laughs> το 22, οπότε είναι σε τέτοιο επίπεδο. Οκ, okay. αυτό. Ε, οπότε αυτός είναι ο προσωπικός ε, τρόπος και ναι, δεν ξέρω εσύ πώς το κάνεις, από και πέρα έχουμε τον κοινό τρόπο που είναι, ξέρεις, από το master plan και πέρα και οι συζητήσει μας. Ε, είναι, είναι πολύ κοντά και είναι και σε μεγάλο βαθμό είναι και αυτό που περιέγραψα στην αρχή ε, το, το πώς γίνεται αναγκαστικά, αναγκαστικά στη, στη, φάση που είναι τώρα η εταιρεία η οποία έχει πολλέ διαφορετικέ ροέ, δηλαδή έχει διαφορετικού πελάτε, έχει προϊόντα, προϊόν ένα αυτή τη στιγμή και πελάτε και έχει και διάφορα άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν το να δώσουμε νούμερα στο ότι θέλουμε να έχουμε πέντε πελάτε, δύο πελάτε, δέκα πελάτε ή ξέρω εγώ πόσο μεγάλο και αυτά είναι λίγο δύσκολο. Οπότε το, το οικονομικό νομίζω και εμένα με βολεύει σε επίπεδο έτου. Δηλαδή να στοχεύουμε ένα, κάποιο τζίρο, α πούμε, και μετά με βάση αυτό να μπορούμε να το σπάσουμε. Ή ανάποδα, δηλαδή, να δούμε το, ποια είναι τα σημερινά δεδομένα, τι αύξηση θέλουμε να έχουμε στον χρόνο και πώ μπορεί να πάει αυτό. Άρα αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ε, σε, σε, επίπεδο μήνα. Βασικά με τη μία παλαιά στο οπότε να, να το πάρω τελείω ανάποδα. Σε επίπεδο εξαμήνου, συνήθω έχει να κάνει με Καινούργια project που θέλουν να ξεκινήσουν και θα ήθελα να τα ξεκινήσουμε μέσα στο επόμενο εξάμηνο ή να κλείσουμε κάποιο πελάτη ή να ολοκληρώσουμε κάποιο έργο το ενδεχομένω έχει αρχίσει και κουράζει και τον πελάτη και εμά γιατί έχει τραβήξει παραπάνω ή πρέπει να μπει και μια, μια οτελία εκεί πέρα. Οπότε είναι λίγο στο τι ξεκινάει, τι σταματάει, τι ολοκληρώνεται. Είναι λίγο πιο πολύ σε αυτό το κομμάτι. Μετά στο επίπεδο τριμήνου, νομίζω είναι αρκετά πιο εκτελεστικό και είναι. Ε, πώ θα χωριστεί ο χρόνο, τι θα πάρει προτεραιότητα, ε, μπορούν να βγουν όλα αυτά παράλληλα. Τι διακοπέ θα έχουμε, δηλαδή είναι και το, το κομμάτι των διακοπών. Ε, πέφτει, ξέρω εγώ, πέφτουν Χριστούγεννα, κλείνουμε μια εβδομάδα. Πέφτουν, ε, πέφτει Πάσχα. Κάποιο άτομο μπορεί να χρειαστεί να λείψει για παραπάνω ή για λιγότερο χρονικό διάστημα. Πώ γίνεται όλη αυτή η διαχείριση. Άρα λοιπόν αυτό γίνεται πιο πολύ συνήθω σε επίπεδο τριμήνου. Δεν ξέρω, πιο μετά μου είναι λίγο δύσκολο ακόμα στη φάση που είμαστε να το κάνω ε, σε τέτοιο επίπεδο. Σε επίπεδο μήνα μετά έχει να κάνει με το master plan το οποίο είναι με το τι πρέπει να γίνει και ιδανικά θα ήθελα με την καινούργια χρονιά να δω και πώς μπορούμε αυτά τα πράγματα να έχουν ένα καλύτερο ποσοστό ολοκλήρωσης γιατί τώρα ίσως και ο τρόπος που γίνεται το πλανάρισμα δεν είναι απόλυτα σωστό, αλλά κάποιες φορές ξεφεύγουν πράγματα δηλαδή ξεμένουν πράγματα το δω σωστά και μετά τώρα αν πάμε σε επίπεδο εβδομάδα, μετά έχει να κάνει πιο πολύ με το τι πρέπει να βγει. Δηλαδή, εκεί πέρα είναι αρκετά πιο σίγουρα. Ε, είναι συγκεκριμένα πράγματα κάθε σύνδοση, Κάθε Παρασκευή και Σάββατο δουλεύω αυτά, οπότε από Δευτέρα να είναι όλα πολύ συγκεκριμένα. Ε, κάθε εβδομάδα στο προσωπικό μου του βέβαια καθαρίζει όλο. Άρα κάθε Δευτέρα πρωί υπάρχει τάμπλα ράσα που σα αρέσει ξανά. Καθαρίζει επειδή τα ολοκλήρωσε ή επειδή. Ό,τι έχει σημασία. Ή έχει πάει κάτι στον Τάν. Ή, θα... ή θα φύγει και θα πάει ξανά πίσω στο Τουντού για μένα πλανάω σε επίπεδο εβδομάδα και μετά κάθε μέρα το πρωί προσπαθώ να δω τι θα κάνω. Πάλι ότι κάθε, κάθε βράδυ τέλο πάντων, οτιδήποτε δεν, έχω, δεν έχει πάει στον Dan, ξαναπηγαίνει στο This Week. Άρα λοιπόν πάει σε ένα βήμα πίσω. Φαντάσου είναι το έτσι πώ έχω καταλήξει και μάλλον με βολεύει, είναι τέσσερα, τέσσερι κόλμε στο τρέλο. Χρησιμοποιεί τρέλο. Ναι, γιατί έχω, θα σου πω, επειδή έχω tasks τα οποία βρίσκονται σε διάφορε μεριέ, ήθελα να έχω κάτι το οποίο να μπορώ να συγκεντρώνω και δυστυχώ στο GitHub δεν μου έκανε για αυτή τη δουλειά. Ναι. Ε, ιδανικά θα ήθελα να το κάνω στο GitHub. Το καλό με το τρέλο είναι ότι έχει πολύ καλή ενσωμάτωση για παράδειγμα το Gmail. Έχει add-on, οπότε μπορώ να πάρω και ένα email ακόμα, να το βάλω σαν το do στο τρέλο και να το σβήσω. Οπότε φεύγει από το, αυτό που με αγχώνει, που είναι το email, και μπαίνει στο τρέλο το οποίο θα διαχειριστεί στον χρόνο του. Αν το email πρέπει να διαχειριστεί σήμερα, θα διαχειριστεί σήμερα. Αν είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνω μέσα στην εβδομάδα, θα πάει στο this week. Αν είναι κάτι το οποίο. Α, α θυμηθώ κάποια στιγμή, για παράδειγμα, να αλλάξω μετά στοιχεία από την εταιρεία καθαρισμού στο γραφείο. Mm. Αυτό θα πήγαινε στο to-do και μάλλον θα έμενε εκεί πέρα για πάντα. Mm. Άρα λοιπόν, ανάλογα με το, mm. το πόσο σημαντικό είναι το task, θα πάει στην αντίστοιχη κατάσταση. Και επειδή το τρέλο λοιπόν, έχει αυτή την ενσωμάτωση, με έχει βολέψει πάρα πολύ. Και στον GitHub μπορεί να πάρει να το συνδέσει για παράδειγμα issues κλπ. Και, και παίρνει και το, το pull request, παίρνει το ε, αν έχει check, ε, αν έχουν περάσει τα τέσσερα και όλα αυτά. Δηλαδή έχει πολύ καλή ενσωμάτωση σε αυτό το κομμάτι. Άρα, μ' αρέσει. Οκ. Okay. Okay. δεν σ' αρέσει, yeah. αλλά το καταλαβαίνω. Δεν, δεν θέλω άλλο ένα εργαλείο. Εγώ προσωπικά έχω το reminders. Example. Τη... Το, το χρησιμοποιούμε για τα κοινά πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Να. Με, με, με βολεύει, αλλά αυτό είναι για μένα εντελώ δεν είναι. Doing, τέτοιο, είναι εντελώ διεκπαιρεωτικό. Π.χ. να κόψω αυτό το τιμολόγιο. Το έχω για τέτοια tasks. Το, το reminder συνήθω το χρησιμοποιώ για πράγματα τα οποία θέλω να τα θυμηθώ σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Okay. Ναι, κάπω έτσι, έτσι το κάνω κι εγώ και συνήθω αν αυτό το task είναι κάτι το. Βασικά δεν μπαίνουν δημιουργικά tasks εκεί. Είναι mm -hmm. π.χ. Ε, να κόψω αυτό το τιμολόγιο. Να κόψω αυτό το recurring τιμολόγιο. Να στείλω, ξέρω εγώ, στην εταιρεία με. Τα vouchers post, πώ τα λένε όλα αυτά. Είναι εντελώ τέτοια πράγματα τα οποία με βοηθάει να μην το, να μην το χάνω. Α, ε, κάτι είπε στο οποίο ήθελα, ήθελα να ήθελα σχολιάσω, αλλά αν είναι μπράβο το θυμήθηκαν επειδή και οι δύο αναφερθήκαμε στο master plan, θα πούμε τι είναι. Ναι, Αυτό, ε. για να μην είναι... Αυτό είναι το εσωτερικό μα ε, kanban, Να το πω, βασικά είναι το, βασικά είναι το εσωτερικό planning board το οποίο έχουμε. Βασικά είναι η αλήθεια και το τι θουλεύουμε εμεί στην εταιρεία. Είναι το single source of truth τη Logic, το οποίο είναι ένα GitHub project, mm -hmm. όχι repository project, αυτά που είναι και πίνακε και, και Kanban. Ότι ίσιο έχουμε μπαίνει αυτόματα εκεί. Έχουμε ένα. Κάποια στιγμή μπορούμε να το κάνουμε και demo αυτό, αλλά anyway. Έχουμε ένα. Αυτό <συσκλή> έχει views διαφορετικά που ανάλογα με τα φίλτρα εμφανίζει διαφορετικά πράγματα. Έχουμε ένα view που το λέμε triage, που δείχνει τι δεν έχει μπει σε κάποιο cycle τι είναι στο τελευταίο cycle και τι είναι στο επόμενο cycle. Τα cycle είναι τριβδόμαδα mm -hmm. με μια εβδομάδα κενό, break. Και αυτό είναι το single source of truth, οπότε όποτε θέλουμε να δούμε τι κάνουμε, πηγαίνουμε στην καρτέλα που λέει mine, που είναι ένα Kanban board, το οποίο έχει φίλτρο ότι είναι assigned σε μένα και είναι στο current cycle. Mm -hmm. Και υπάρχει άλλη μία, η οποία λέγεται current, που δείχνει όλα τα issues που είναι στο current cycle. Σωστό. Αυτό. Και εκεί βρίσκεται τα πάντα. Ακόμα και αν έχουμε, αν χρησιμοποιούμε με κάποιο πελάτη κάποιο εξωτερικό δικό του εργαλείο οργάνωση, υπάρχει πάντα μια κόπια του ίσχυου σε εμά για να ξέρουμε όλη η εταιρεία να μπορούμε με μια ματιά να δούμε τι δουλεύουμε. Και επίση αυτό βοηθάει γιατί έχουμε ένα, μια περιοχή που μπορούμε να συζητάμε εσωτερικά χωρί απαραίτητα αυτή η συζήτηση να εμπλέκεται. Σωστά, το οποίο είναι απαραίτητο. Το, το πελάτη. Δηλαδή, μια απόφαση που έχει να κάνει με κάποια τεχνολογία ή κάτι άλλο, Μπορεί να μην αφορά τον πελάτη mm -hmm. ή, μάλλον, κατά πάσα πιθανότητα, δεν αφορά τον πελάτη. Mm -hmm. Γιατί εκεί πέρα θα μπει μια συζήτηση η οποία θα έχει νόημα. Σωστά. Από την άλλη, δεν θέλουμε αυτή τη συζήτηση να είναι στο Slack. Γιατί θα. δεν είναι έτσι. Δεν θα χαθεί. Δεν είναι. Το, το Slack είναι chat. Είναι, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει σε chat. Αλλά είναι chat. Ό,τι καλύτερο. Για, νομίζω για group chat είναι ό,τι καλύτερο το Slack. Δεν είναι. Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Αρκεί απλώ. έχουν κάνει μια μαλακία που έχουν κάνει και στη MongoDB. Πώ κολλάει αυτό. Αλήθεια, δηλαδή. Θα σου πω. <laughs> <να> σου <laughs> πω. Επειδή δίνει πολλέ δυνατότητε, προσπαθούν να το πλασάρουν και σαν άλλα πράγματα από αυτό το οποίο είναι. Όπω. Όπω single source of truth για μια εταιρεία. Εντάξει, αυτό νομίζω έχει να κάνει πιο πολύ για να ευρεωθεί Post. περισσότερο. Πώ στο Slack yeah. Ξέρεις, πράγματα πολλά. Να μιλάμε όλη την ώρα εδώ και να γίνουμε γραφείο. Yeah. Δεν Τέλο πάντων, άλλη κουβέντα. Ε, εγώ ανατριχιάζω, ξέρει με τι από όλα, Με τι. With feature slack. Με τι. Το huddle. Το huddle είναι. <έντες> πολύ cringe-worthy. Ε, είναι, είναι, είναι πολύ περίεργο. Για παράδειγμα, είναι. Ρε <έντες> είναι <σταίλου> chat. Μερικέ φορέ. <σταίλου> με... Το καταλαβαίνω και είναι λογικό. Οι εταιρείε. και τα πάω και MongoDB. Ε, οι εταιρείε κάνουν Abstractions. Δηλαδή, no. είναι αυτό που βλέπει κάτι, κάτι vision statements τα οποία δεν βγάζουν νόημα. Ναι. No. Oh, we're here to transform this and this and that. Και ξέρεις αυτή η εταιρεία έκανε το disrupt. Ναι. Revolution, Είναι, άμα δεν έχει δει το WeCraft, το οποίο δεν ξέρω αν το έχω προτείνει σε κάποιο επεισόδιο, αλλά είναι η σειρά για το WeWork. Και... <coughs> Μου την έχει προτείνει σίγουρα εμένα. Δε, πω, άμα, δεν θυμάμαι αν την έχει ναι. προτείνει και εδώ. Εγώ yeah. κουράστηκα. Δεν είδα. Είναι εξαιρετική. Βαρέθηκα. Anyway, και έλεγε θέλουμε. Ποιο ήταν το. ή το mission, το vision statement τη We Company, τέλο πάντων. ήταν το ότι θέλουμε να κάνουμε. We want to elevate um, humanity's consciousness. Μια μαλακία τέτοια, ρε παιδί μου. <laughs> δεν έβγαζε νόημα. <laughs> Τελικά <laughs> κάνει ένα coworking space. Οπότε κάνουν κάτι τέτοιο οι εταιρείε και αρχίζουν μετά και κάνουν expand. Και το χάνουν. Το Slack δεν το έχει χάσει εντελώ. Όχι, είναι σε κάποιο... Κα... Άρχισε κάτι περίεργα κάποιε στιγμέ. Αλλά για παράδειγμα, αντί να κάνει. Ρε μου, αντί να κάνει το δικό σου ε, conference εκείνη τη στιγμή, το οποίο δεν, δε θα το κάνει καλά, βασικά. Γιατί. Δε, απλά δεν θα το κάνει. Κοίτα, εκεί θεωρώ ότι είχε να κάνει με το ότι πήγε να, ανταγωνιστεί στα ίσα το, το, Teams. Το οποίο Teams, επειδή προέρχεται από το Skype, ναι. είχε το video conferencing σαν βασικό κομμάτι του μέσα εξ αρχή. Ναι. Σχάθηκα. Ναι, κου, ο κουμπο, ναι, όχι. Και το, το, πρόβλημα είναι ότι, το πρόβλημα, το, το, θέμα είναι ότι έχεις την, την Microsoft από τη μία και από την άλλη έχεις την, έλα ε, πια έχει αγοράσει το Slack, η Salesforce. η Salesforce, η οποία θέλει να ανταγωνιστεί στην εταιρική σου ή τα, τη Microsoft. Ναι. Άρα λοιπόν οι πελάτες που κοιτάει πλέον δεν είναι οι πελάτες οι οποίοι ε, έχουν άτομα σαν και εμένα που λένε αν έχει Teams, εγώ φεύγω από την εταιρεία. Ναι, 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 ναι. Αλλά είναι πιο πολλοί εταιρείε οι οποίε θέλουν το Teams και έχουν μάθει να δουλεύουν με το Teams. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσει και αυτό το κομμάτι τη ε, λειτουργικότητας. λειτουργικότητα. Τώρα μπορεί και να υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι έχουν κάποιον email client που δεν είναι Gmail και δεν είναι Outlook και άρα δεν έχουν καθόλου video conferencing. Αλλά δεν ξέρω πολλέ εταιρείε οι οποίε έχουν αποφασίσει να βγάλουν κάτι διαφορετικό. Για παράδειγμα, Zoho. Είναι πολύ πιο μικρέ οι εταιρείε αυτέ συνήθω. Ε, Κάπω αντίστοιχα θεωρώ και η MongoDB για παράδειγμα, ενώ είναι μια document database, no SQL. Ξεκίνησε κάποια στιγμή να ασχολείται με το να κάνει πράγματα τα οποία αφορούν SQL databases. δηλαδή να κάνει acid transactions, να κάνει relations και μετά. Acid. Ναι, και άρχισαν αυτέ οι μαλακίε. Όμω δεν είναι αυτό το πράγμα η MongoDB. Την έχω κράξει σε blog post, MongoDB, έχει πάει πολύ καλά. Αυτή. Ναι, έτσι ναι. γενικά έχει πέρασει. Ναι, 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 έχει πέρασει. Αν και το πήγαινα και λίγο πιο θετικά εκεί, έλεγα θετικά, ενώ έλεγα, παρ' μου, επέλεξε, επίλεξε SQL. Mm -hmm. Δηλαδή, τα έχει όλα πραγματικά πλέον. Με την Postgres τα έχει όλα. Απλά τα έχει όλα, δηλαδή, αν δεν έχει κάτι το οποίο είναι write heavy και non-relational. Μπορεί να θε να έχει έναν τελείω κουβάρεπτο με μετά Αυτό όμω ο κουβά είναι από μόνο του είναι write heavy. Ναι, 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 ναι. Δεν είναι read heavy. Αυτή είναι η έννοια του κουβάινου ότι εγώ πετάω πράγματα εδώ. Επειδή με νοιάζει να, τα, να υπάρχουν κάπου και όχι να τα διαβάζω. Okay. Και επίση πράγματα τα οποία το, το aggregation του μάλλον βγάζει νόημα. Οκ. Okay. Και όχι το να βρει συγκεκριμένα documents μέσα εκεί. Ε, ναι. Το οποίο θα γίνει σε δεύτερο χρόνο, το aggregation. Έχει αυτό πάρα yeah. πολύ σημασία. Δεν είναι ότι τώρα μπαίνουν οι χρήστε μου και διαβάζουν. Για παράδειγμα, είχαμε κάνει ένα service ε, πιο παλιά. το, Όχι μαζί. Το οποίο είχε πάρα πολύ analytics κομμάτι. Και η MongoDB ήταν φοβερή, γιατί έγραφε ρε παιδί μου yeah. σε κάθε request πράγματα. Όταν γράφει, πάει τάπα η MongoDB. Είναι απίστευτα γρήγορη. Επίση, το, το φοβερό έχει materialized views. Το οποίο είναι mm. παρόμοιο με αυτά τη Postgres. Yeah. Τα οποία όμω αυτά πάει και ταυτίνει σε άλλη βάση. Οπότε μπορεί να κάνει analytics queries. Να ah, okay. τα φτύνει άλλη βάση. Και μετά να πηγαίνει και να κάνει query τα post process δεδομένα. Okay. Το οποίο ήταν πάρα πολύ γλυκό. Okay. Και, okay. Και τρόπο να το... Δηλαδή, είχαμε εκεί πέρα Daily Collections. Yeah. Ε, mm. Ναι. Το θυμάμαι να το συζητάμε αυτό, να ξέρει. Ναι, το οποίο πρακτικά εγώ έγραφα στο σημερινό Collection. Δεν δε θυμάμαι πότε το, πότε το έκανε αυτό, αλλά θυμάμαι να το συζητάμε. Ναι, ναι, ναι. Ήταν πολύ yeah, ωραίο. project. Αλλά ναι, ήταν για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ήταν γι' αυτό. Δεν ήταν για να φέρω ένα χρήστη ο οποίο έχει πάνω από 100 comments τα οποία έκανε ξέρω, εγώ, την προηγούμενη εβδομάδα. Mm -hmm. Ναι, και μετά έχω πάει και έχω βάλει τα comments, τα έχω βάλει και στο χρήστη για να είμαι και mm -hmm. στις mm -hmm. εμεριγές, Οπότε, και ναι. Πάλι πηγαίνει. Το έχασε λίγο η MongoDB. Και νομίζω επίση πηγαίνει πάρα πολύ καλά η MongoDB. Έχω ακούσει ότι πηγαίνει. Έχω καιρό να τη χρησιμοποιήσω σε παραγωγικό επίπεδο. Και εγώ και δεν την ξαναχρησιμοποιούσα, αλλά ακούω ότι πηγαίνει καλά. Ναι, μα δεν δεν ξέρω πώ γιατί και για ό,τι ράιτ heavy για μένα υπάρχουν άλλε λύσει πάρα πολύ καλέ. Αλλά anyway, ξεφεύγουμε. Ναι, πάμε πάλι πίσω. Ε, ωραία, υπάμε, πάμε λίγο. Λοιπόν. πάμε μπροστά στο προσωπικό πλάνη. Αυτό, αυτό. Πάμε, επανερχόμαστε στην συζήτηση, την κανονική mm. τη σημερινή μικρή κουβέντα. Και πάμε στο κομμάτι λοιπόν τώρα. Πώ εσύ. Τι πλαδάριδο είναι αυτό σου μάλλον και πώ το, το κάνει αυτό. Σε, σε προσωπικό επίπεδο, το οποίο περιέχει δουλειά, προσωπική ζωή. Δηλαδή, όλο το κομμάτι αυτό. Ωραία. Άσε τη δουλειά στην άκρη γιατί το, το είπαμε, α πούμε. Το μόνο που πλανάρω έξω από αυτή τη δουλειά είναι το τι χρόνο θα παίρνει στη ζωή ας πούμε, κάθε φορά ανάλογα με την περίσταση. Πάμε σε πιο προσωπικού στόχου. Σε πιο προσωπικού, ε, ε, που δεν έχουν καμία σχέση με δουλειά. Ένα από αυτά, για παράδειγμα, είναι τα κιλά μου και η φυσική μου κατάσταση. Mm -hmm ενώ δεν είμαι, δεν είμαι γεματούλης, εμένα με απασχολούν πάρα πολύ τα κιλά μου και με απασχολούν πάρα, πάρα πολύ συχνά γιατί νιώθω ότι ανάλογα με το, με, το πώς είμαι, γενικά μπορώ να, κάνω, να λειτουργήσω καλύτερα στην καθημερινότητά μου. Mm -hmm, okay. Εμένα ένα πράγμα το οποίο με έχει προβληματίσει είναι το εξή, για παράδειγμα. Μέχρι και την πανδημία έκανα βάρη μόνος μου. Όχι πολλά, λίγα. αλτυράκια, έκανα στο σπίτι και έτσι. Οπότε είχα λίγο μυϊκή μάζα παραπάνω. Αυτό κάποια στιγμή άρχισε να ξεφουσκώνει, παιδί Δεν ήμουν και ποτέ ντούκι. Ε, αλλά λογικά φαντάζομαι, άμα είναι με κανένα κοντομάνικο στις πρώτες δύο σεζόν τη μικρή κουβέντα, ε, μπορεί και να φαίνεται. <laughs> ε, το ότι επαναρχόμαστε στο πρόγραμμά μα. Έχει αμυθεί η βάση, βέβαια. <laughs> Ξεκίνησε καλά το νέο έτος. <laughs> λοιπόν, οπότε, εμένα μου δημιουργήθηκαν προβληματισμοί για το αν έχω αρκετού μύε, όσο περίεργο και να ακούγεται, σε δύο φάσει. Η ε, μία ήταν okay. όταν πήγα να σηκώσω κάτι στο σπίτι, γιατί έχω τα τηγάνια εδώ να πάνω στο άλλο. Και πήγα να τα σηκώσω όλα μαζί για να πάρω το κάτω-κάτω. Και πρώτη φορά δυσκολεύτηκα σημαντικά να το κάνω αυτό. Εγώ σηκώνω το κάτω-κάτω και σηκώνω και τον μαζί. και λέω, ρε φίλε, είμαι πιο αδύναμο. Και το δεύτερο είναι, τέλο πάντων πριν κάποιε μέρε τώρα, είναι αυτό που ξέρει ότι ένα φίλο μα είχε ένα τύχημα με τη μηχανή. Και τέλο πάντων τραυματίστηκε και ήταν στο κρεβάτι. Αλλά ήταν, είναι γυμνασμένο πολύ, δηλαδή είχε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Και η αποκατάστασή του είναι πάρα πολύ γρήγορη mm. στο, στο πώ πηγαίνει αυτό. Και έχω χάρη πάρα πολύ, όταν λέω πάρα πολύ γρήγορη, είναι Λιγότερο από μισό ο χρόνος που έφτασε ε, εκεί που είχαν πει οι γιατροί ότι θα έφτανε. Mm -hmm. Ναι. Και αυτό ήταν και κάτι άλλο τώρα, αυτά είναι τα δύο, τα δύο σημαντικά, γιατί το ένα το παρατήρησα εγώ ίδιο στην καθημερινότητά μου και λέω, όπα δεν είναι δυνατός και θα, θα δεις μετά πώς το πάω στο πλάνι. Το δεύτερο είναι ε, ότι είχα ένα περιστατικό στη ζωή μου που λέω, ο, ήταν καλό το ότι ήταν. Γυμ... γυμνασμένο αυτό το άτομο τη στιγμή που είχε το ατύχημα. Και το τρίτο είναι ότι στο Αϊκίντο έχω δει, επειδή είναι γυμνασμένοι άνθρωποι εκεί, έχω δει ότι έχει σημασία το. η μη μάζα. Οπότε έχω πάρει απόφαση ότι αυτό το πράγμα θέλω να το κάνω. Okay, και μάρες. έχω σημαντικού λόγου. Ωραία. Οκ, okay, γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά. Έχω σημαντικού λόγου. Λοιπόν, και κάνει καλό στην υγεία. Δηλαδή, άμα διαβάσει λίγο γιατί το να κάνει να είσαι, είσαι μη κοιμάζα, κάνει καλό. Έχει σημαντικού λόγου για σένα, βασικά. Ωραία. Αυτό εννοώ, ναι, προφανώ. Οπότε αυτό θέλει διατροφή και γυμναστική. Ωραία, αυτό πάει, λοιπόν είναι δύο στόχοι. Πώ φτιάχνουμε τη διατροφή, πώ φτιάχνουμε τη γυμναστική. Διατροφή. Θα υποθέσουμε ότι χθε λοιπόν που ήταν η πρώτη χρονιά. Ναι, ναι, Δεν έχει πεθάνει. Όχι. Σε οτιδήποτε εξήγηση πάρει. Όχι, όχι, έχω πεθάνει. Έχω πεθάνει. Τα έχω αλλιώσει όλα. Και αυτό πάει στο κομμάτι τη διατροφή. Θα χρειαστεί πολύ τέτοιο. Θα χρειαστεί πολύ πειθαρχία εκεί. Οπότε εγώ τι κάνω τώρα. Τρώω σαν χαβούζα. να έχω <laughs> το ψυχικό απόθεμα να, να μπορέσω να κάνω, να, να κάνω, μια διατροφή για τουλάχιστον δύο μήνε πιο αυστηρή και να, βασικά για ένα μήνα πιο αυστηρή, να τη χαλαρώσω μετά, να τη χαλαρώσω μετά γιατί ξέρω ότι δεν είναι sustainable. Okay. Okay. Και το δεύτερο είναι το πώ θα φτιάξουμε τη γυμναστική. Ωραία, εγώ Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή κάνω Aikido. Mm -hmm. Σαββατοκύριακο δεν θέλω, δεν θέλω να κολοβαράω γενικά. Οπότε πρέπει να μπει κάποια γυμναστική για βάρη και μυϊκή Street Τρίτη-Πέμπτη. Πώ θα το καταφέρω αυτό όμω, Έχω ξεκινήσει και κάνω warm-up όλο αυτόν τον καιρό και δεν κανονίζω κανένα meeting μετά από κάποια συγκεκριμένη ώρα. Δηλαδή, η μέρα μου έχει τελειώσει πριν τι 6 από meetings Το οποίο okay. μπορεί να είναι υποχρεώσει που μπορεί να με εμποδίσουν από το να πάω γυμναστήριο, α πούμε. Οπότε έχω φτιάξει πρώτα την καθημερινότητά μου να έχει χώρο γι' αυτό. Και έχω τα... Οπότε για μένα αυτά ήταν τα actions. Ότι βρίσκω ποτέ είναι, φροντίζω εκεί να υπάρχει χώρο να το συνηθίσω λίγο. Για να μην δημιουργηθούν μπλεξίματα. Και το επόμενο είναι όταν θα έχω το ψυχικό σθένο και όλα. Φέτο που μπήκε λοιπόν η καινούργια χρονιά, παίρνω τηλέφωνο σε ένα γυμναστήριο που ξέρω ότι έχει προγράμματα strength training κοντά στο σπίτι και το κανονίζω. Άρα, κάνει I... New Year's Resolutions. Ε, θα σου πω, γενικά είμαι πολύ κατά του New Year's ε, resolution. Τα κάνω για πλάκα, αλλά αυτό τώρα με βολεύει γιατί αυτά τα πήρα απόφαση εδώ κοντά στι γιορτέ που αρχίζει και κουμπώντα με να μετά το άλλο. <laughs> Και κάπου... Να σου πω κάτι, δεν μπορεί να κάνω όλες φορέ, φίλε, διαιτά. Εντάξει, εγώ τι στο δεν. Δηλαδή θα φάω σαν ζώο. Δεν σε έκρινα ποτέ, νομίζω. Όχι, να το ξέρει, θα, φάω... θα φάω σαν ζώο. Το ποτέ. ξέρω. Γι' αυτό δεν σε ενοχλώ και αυτέ τι μέρε συνέχεια με το να τρώμε ψάρι κάθε μέρα. <laughs> ναι, ισχύει, ισχύει. Και εγώ θα σου πω την αλήθεια ότι το... το να κάνω New Year's Resolutions είναι κάτι το οποίο δεν μ' άρεσε. Γενικά το έκανα επειδή ήταν τη μόδα κάποια χρόνια. Ναι. Θεωρώ ότι είναι σαν το Instagram. Πα, παρέχει μόνο θλίψη και στεναχώρια στον υπόλοιπο κόσμο. Και παρέχει χαρά εκείνη τη στιγμή που το κάνει. Δεν είναι, είναι το ότι, το ότι... Παρέχει χαρά. Είναι ότι... Α, εγώ θα κάνω αυτό. Εντάξει, ναι, έχει πλάκα να το πει και να το γράψει, αν το μόνο στο blog σου και στο Twitter, α πούμε, ή κάπου αλλού. Αλλά γενικά δεν. Καταλαβαίνω ότι το ότι αλλάζει χρονιά, το ότι αυτό συμπέφτει με μια περίοδο που μάλλον θα πάρει κάποιε μέρε διακοπέ, όλο αυτό το κομμάτι βολεύει για να πει ότι εγώ ξέρει, κάνω ένα reset και θα δω φέτο πώ θα πάει. Ε, έχω παρατηρήσει σε μένα ότι δεν έχει καμία διαφορά όταν να το πάρω απόφαση ναι. στην αρχή τη χρονιά ή κάποια άλλη στιγμή. Και μάλιστα, αν το πάρω στην αρχή τη χρονιά, μάλλον θα το πάρω εσκεμένα και εσπευσμένα ή τέλο πάντων χωρί να, το, να του ρίξω καλή σκέψη. Άρα, γενικά, εγώ Προσπαθώ να βάζω στόχου στη στιγμή που νιώθω μια ανάγκη. Mm -hmm. Δηλαδή, συνήθω βλέπω ένα πρόβλημα, το οποίο θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, η υγεία μου, η φυσική μου κατάσταση, το πόσο καλό επαγγελματία είμαι, το τι θέλω να μάθω, το, όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία με απασχολούν κατά καιρού. Και θα το βάλω συνήθω εκείνη τη στιγμή το στόχο αυτόν. Δηλαδή, ξεκίνησα να διαβάζω λίγο παραπάνω βιβλία από το Σεπτέμβρη, που συνήθω ξεκινάω στο καλοκαίρι. Γιατί, γιατί, α, το καλοκαίρι θα πα διακοπέ, οπότε είναι ένα κλασικό τέτοιο. Εγώ το καλοκαίρι διάβασα μηδέν βιβλία, όπω και πέρσι και πρόπερσι και εδώ τα υπόλοιπα καλοκαίρια τη ζωή μου. Αλλά το Σεπτέμβριο είναι παράδειγμα το οποίο έφτασε σε ένα σημείο που είχε νόημα, είπα θα το, το κάνω τώρα. Οπότε οι στόχοι για μένα μπαίνουν λίγο πιο δυναμικά εκείνη τη στιγμή και δεν μου αρέσει να, να περιμένω πέρας το τέλο του χρόνου για να βάλω του καινούριου στόχου. Ε, τώρα, το τι έχει μπορεί να αυτή, μπορεί να είναι πάρα πολύ και διαφορετική, ρε παιδί μου. Ε, για παράδειγμα, ένα στόχο, ο οποίο λέω θα τον κάνω και δεν τον, δεν τον έχω κάνει εδώ και κανένα τετράμινο, ούτε αυτό πάει καλά, όπω λέμε. Δεν είναι μόνο η αρχή του, του χρόνου που δεν πάει καλά, είναι ένα ξύνιστο κολυμπητήριο. Όλα αυτά όμω, ρε παιδί μου, τα πράγματα ξέρει, είναι λίγο θα τα βάλω πιο πολύ. Δύσκολα μάλλον θα τα βάλω σε εαυτό μου στόχου, οι οποίοι είναι σε επίπεδο έτου, αλλά θα είναι στην εκκίνηση μια συνήθεια. Δηλαδή, μου είναι πολύ πιο εύκολο να πω ότι α, έχω μια ανάγκη, θέλω να φτάσω κάπου». Δεν θα το πω ότι εδώ κάπου, αλλά θα βρω μια συνήθεια που θα με πάει εκεί. Γιατί μου είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνω το ίδιο tracking ναι. στην προσωπική μου ζωή με αυτό που κάνω στην επαγγελματική μου ζωή. Οπότε κάπω εκεί πέρα το χάνω. Ούτε θέλω να πω να φτιάξω ένα τρένο και να πω: Έχω δέκα στόχου για του βάλω. Όχι. Επίση, νομίζω ειδικά στο, στο προσωπικό είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρει γιατί βάλει αυτό το στόχο mm -hmm. και γιατί αυτό είναι σημαντικό για σένα. Γιατί απλά θα γίνει demotivate, θα αποκαρδιωθεί και θα το αφήσει. Ισχύει. Και είναι και το πιο εύκολο γιατί κανεί δεν πρόκειται να σου πει για, γιατί είπε ότι θα χάσει κιλά και δεν έχασε, γιατί είπε ότι θα κάνει βάρη και δεν έκανε. Γιατί. Όλο αυτό είναι κάτι το οποίο βάζει με τον εαυτό σου. Άρα το πιο σημαντικό για μένα είναι να βρω έναν τρόπο να το βάλω στην καθημερινότητά μου. Mm. Και μετά να το. Ε, να το προχωρήσουμε. Συμφωνώ. Και εγώ επιλέγω τέτοια πράγματα. Και γι' αυτό έχω την τάση να γίνομαι ψυχαναγκαστικό με αυτά. Γιατί είναι πιο. Μου είναι πιο εύκολο όχι να τα ελέγξω, αλλά να τα τηρήσω. Κατάλαβα. OK. Cool. Τα ακούω. Οπότε δεν έχει New Year's Resolutions, αλλά δεν έχει. Μια πολύ ωραία νέα χρονιά. Ακριβώ. Ναι. Εντάξει, είναι μια περίοδο που υπάρχουν ευχέ από εδώ και από εκεί. Οπότε λοιπόν, όλε οι ευχέ που δίνετε και κάνετε να Καλή χρονιά, ευχόμαστε, ναι. Καλή χρονιά. Έχουμε ε, να προτείνουμε πράγματα. Ε, δεν, θα, δεν θα προτείνω το WeCrust. Έτσι, 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 το έχω πει. Οπότε, ποιο θέλει να το ψάξει. Αλλά θα προτείνω το κάποια από τα άρθρα, θα δούμε ποιο θα βάλουμε κάτω, για το επίτευγμα της πυρηνικής σύνδεξης, το οποίο έγινε στην Αμερική αυτές τις μέρες, δεν ξέρω αν το έχει ακούσει. Όχι, δεν έχω ακούσει. Που είναι η πρώτη φορά που καταφέραν με πυρηνική σύνδεξη να παράξουν παραπάνω ενέργεια από όσοι έριξαν μέσα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Okay. Υπάρχουν πολλά βήματα μέχρι αυτό να εμπορεύσουμε και να μπορούμε να έχουμε ενέργεια από την πυρηνική σύνδεξη, yeah. αλλά βάλανε μέσα, νομίζω, α πούμε, ένα εκατομμύριο τζάουλ και πήραν ενάμιση. Νομίζω βάλανε δύο και πήραν τρία εκατομμύρια τζάουλ. Α, ah, άρα είναι Αρκετά μεγάλη η αύξηση. Δεν είναι, είναι σημαντικό όπω το βλέπει νούμερα, αλλά γενικά για να είναι εμπορεύσιμο πρέπει να είναι τύπου πο, πολύ παραπάνω. Οκ. Okay. Ε, Επίση η πυρηνική σύνδεξη είναι το αντίθετο τη ε, χάση. Στην ουσία αυτό το οποίο γίνεται είναι έχεις μία. Τώρα δεν είναι πυρηνικό φυσικό, αλλά όπω το έχω okay. καταλάβει. Έχει μία ε, κάψουλα, πούμε, η οποία έχει μέσα δευτέριο και τρίτιο mm -hmm. που είναι ισότοπα του υδρογόνου. Οκ. Okay. Και. Τα μπιμάρι με ενέργεια και αυτά. Γίνεται υδρογονό. Είναι υδρογονό, έτσι και για ισότοπα. Α, ναι, οκ. Okay. Και αυτά γίνονται νομίζω ήλιο. Α, μπράβο, μπράβο, ναι. Αυτή είναι η διαδικασία που γίνεται και στον ήλιο. Και απλά νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πιο ελεγχόμενο. Αυτό, αυτό, έχει, το, αυτό έχει το, το εξή θετικό. Αυτό, αυτό καταρχά είναι η διαδικασία που έχει ο ήλιο. Και δεν είναι μόνο ότι είναι πιο ελεγχόμενο. Αν θυμάμαι καλά, δεν έχει πυρηνικά απόβλητα. Οκ. Okay. Ε, και δεν, ε, νομίζω ότι δεν είναι καθόλου επικίνδυνο γιατί άπαξες σταματήσει η πυρηνική σύνδεξη απλά σταματάει να παράγεται ενέργεια. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο έχει να κοντρολάρει, υπάρχει κάτι το οποίο είναι να συντηρηθεί. Οκ, okay, κατάλαβα. Και είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτό. Ωραία, Βασούλα. Ε, εγώ θα πω ό,τι θα πω. Ναι, ε, γενικότερα θα γυρίσω Χιούμπερμαν και μάλιστα θα πάρω ένα σαν κλειπάκι που βρήκα από κάποιον τρίτο. Δεν, θυμάμαι. δεν νομίζω ότι είναι επίσημο κλειπάκι δηλαδή. Αλλά κάπου το άκουγα τώρα, αυτέ τι ημέρε και νομίζω ότι ταιριάζει, όπου έλεγε ότι τα, κάποια πράγματα στη ζωή είναι απλά δύσκολα. Ναι. Και ότι πρέπει απλά να το αποδεχθεί. Ναι. Και ο τρόπο που μπορεί να κάνει τα, τα δύσκολα πράγματα αυτά είναι να, να προσπαθήσει και να πει στον εαυτό σου να βρίσκει χαρά μέσα στη δυσκολία. Δηλαδή, το, το να πει ότι κάνω βάρη, για παράδειγμα, είναι μια προπόνηση, η οποία είναι, είναι δύσκολη, ρε παιδί μου. Δεν είναι μια προπόνηση, η οποία. είναι πιο δύσκολη από το να κάτσει να πει ένα καφέ. Ωραία. Άρα λοιπόν πρέπει να βρει έναν τρόπο, όχι να, να πει αυτό ένα γλυκό επειδή έκανα προπόνηση, και άρα λοιπόν να έχει την ανταμοιβή και να περιμένει φάντα την ανταμοιβή, αλλά να βρει τον τρόπο να, να παίρνει χαρά από το ότι κατάφερε να μπει σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία και να, και να βγει από την άλλη μεριά. Συμφωνώ απολύτω και θα συμπληρώσω και σε αυτό να πω κάτι το οποίο έχει τύχει. Να πω ότι στην ουσία, για παράδειγμα, λόγω την εμπειρία μου τρέχοντα μια εταιρεία όπω και εσύ, για να σου αρέσει αυτό, πρέπει να σου αρέσουν τα προβλήματα που φέρνει <Σι> αυτό μαζί. Και οι δυσκολίε. Ωραίο, μου αρέσει να κλείσουμε έτσι. Και να ξεκινήσουμε την καινούργια χρονιά. Έτσι. Ωραία, Τέλεια αυτά. Μικρή κουβέντα, S04, Y0. 9. αυτό. Το... 9, 9, 9. Σούπερ. Τέλεια αυτά. Και μέχρι την άλλη εβδομάδα. Τα λέμε.